Επαναλήφθηκε το φαινόμενο του Κάκης του πρώτου μέρους. Προηγήθηκε ο Ηρακλής το 47 με το Φορτούζη. Η ΑΕΚ όμως είχε φύλλα κάγκελο για ακόμη μια φορά τον αρχηγό της και πρωταθλητή Ευρώπης, τον Κώστα Κατσουράνη. Με δύο δικά του γκολ πήρε την νίκη, το δεύτερο μάλιστα εξαιρετικής ομορφιάς. Πάμε να δούμε τα όσα έγιναν χθες στο ΟΑΚΑ και θα ακούσετε και δηλώσεις μεταξύ των οποίων τα όσα είπε και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Για να δούμε ο Αμπάρης που καθοδηγεί τους αμυντικούς του. Η μπάλα θα βγει μακριά από το κεφάλι του Ιωάννου. Την υποδέχεται ο Επαλέ που έχει βρει χώρο στην εντεκάδα του Ηρακλή και έναν ελεύθερο ρόλο και τα πάει καλά στο ξεκίνημα του με τον κύριο. Βγαίνει μπροστά με τον καπετάνο στην περιοχή επικίνδυνα ψηλά. Άστοχο το σούτ. Ενώ ο ίδιος σκόρ είχε νικήσει και τον Οκτώβριο του 1996, μεγάλη τότε ομάδα της ΑΕΚ με τον Κωστή να κάνει φοβερό παιχνίδι κοντά στην πάντα ομάδα. Εδώ είναι ο Κωνσταντινίδης και αυτός προερχόμενος στην ΑΕΚ από τον Ηρακλή. Σέντρα σουτ πάρα πολύ επικίνδυνη και καταπληκτικό μπλοκάρισμα του Αμπάρη. Που δεν έδιωξε, κατάφερε να πιάσει την μπάλα στον αέρα για να την κατεβάσει σταθερά. Επαλέ που πήρε από τον Άλβες και κρατάει πολύ ωραία. Βρούγας. Με τη μία πάλι στον Επαλέ που άλλαξε πλευρά. Μαζεύει πολύ ωραία την μπάλα. Τη φέρνει στο δεξί. Σεντράρι στο βάθος είναι ο καπετάνος. Κεφαλιά έξω. Τα 39 μέτρα όπως είδατε και τόσο πλάγια βέβαια δεν απειλεί. Άμεσα για σέντρα. Την κάνει στην περιοχή. Κεφαλιά του Λιμπερόπουλου. Άγαλμα Αμπάρης έξω η μπάλα. Στο φάλο Κόντις που θα γεμίσει με το δεξί στην περιοχή. Όχι καλά εκτελεσμένο, αλλά η μπάλα περνάει. Ευκαιρία ο Λιμπερόπουλος. Ο Αμπάρης του λέει όχι. Ο Αμπάρης που διώχνει σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που βγήκε για την ΑΕΚ από το τίποτα. Και τώρα στην κόντρα Φορτούζη μόνο με τον Κωστένογλου. Και ο Επαλέ που τρέχει γρήγορα δίπλα. Φορτούζη του πετάει την μπάλα. Ο Επαλέ σε καλή θέση έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Πάνω κάτω. Στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Στένογλου, ίσως τελευταία ενέργεια για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος. Κόβεται ο Λιμπερόπουλος, βοηθάει ο Κωνσταντινίδης. Να και ο Λιμπερόπουλος τώρα από πίσω. Στρώνει την μπάλα στο Σέζαρ που πλαγιοκοπεί με σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει, χάνει τεράστια ευκαιρία ο Κωνσταντινίδης. Περισσότερο η μπάλα βρίσκει στο κεφάλι του παρά πιάνει αυτό στην κεφαλιά όπως θα ήθελε. Παναγιώτης Ολακός που είναι 20χρονος, ο Κωστάκης ο καπετάνος είναι 21. Εδώ είναι ο Παντελής καπετάνος, ο Επαλέ. Η ΑΕΚ είναι άδεια πίσω και το γκολ από το Φορτούζη. Ο Φορτούζη που κάνει το 0-1 με το ξεκίνημα της επανάληψης το 47. Και τεράστιο ενδιαφέρον τώρα στο παιχνίδι. Εδώ δείτε. Ο καπετάνος που έχει σηκώσει το κεφάλι, πηγαίνει ο Μάλβας κοντά. Κόβει πίσω, Επαλέ με τη μία τη σέντρα με το δεξί. Περνάει μπάλα από όλους, το πλασέ στην κίνηση. Χωρίς κοντρόλ, ο Φορτούζη στο δεύτερο δοκάρι. Από τον Κατσουράνη μπάλα πηγαίνει πλάγιο στο Σοάρες. Μαζεύει το στήριγμα του Νεπάλαιο Κατσουράνης που γεμίζει στην περιοχή. Ο Λιμπερόπουλος κατεβάζει με το κεφάλι. Ο Ίβιτς το σούτ. Ο Αμπάρης πέφτει και διώχνει την μπάλα. Κόρνερ. Θεαματική φάση με το τρίγωνο των παιχτών της ΑΕΚ. Τον Κατσουράνη που γεμίζει. Το Λιμπερόπουλο που κατεβάζει εδώ με το κεφάλι. Έχοντας δει τον Ίβιτς μονοκόμματο με το δεξί από το σέρβο. Εντυπωσιακά και ο Αμπάρης όμως. Ο Ηρακλής είναι μαζεμένος όλος πίσω κάτω από τη μέσα γραμμή. Μάλβας που βγαίνει. Τρέχει ο Επαλέ να τον προλάβει, γυρίζει ο Σέρβος στην περιοχή. Η μπάλα στο δοκάρι το οριζόντιο από τον Ίβιτς. Τεράστια ευκαιρία χαμένη για την ΑΕΚ που πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Ηρακλή, αλλά η μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι. Πάλι εδώ από την παλιά του Μάλμπασα, περνάει η μπάλα από τον Κατσαμπή. Ο Ίβιτς στο μονοκόμματο με τα αριστερό οριζόντιο δοκάρι. Με φάλτσο βγαίνει ο Αμπάρης με γροθιές, φέρνει την μπάλα πάνω στον Κόντι, τη στρώνει το σουτ. Κάπου πρέπει να έχει βρει μπάλα, στον Κεϊτά πρέπει να είναι. Και δείχνει κατευθείαν κόρνερ ο Τεροβίτσας. Πέμπτο κόρνερ για την ΑΕΚ. Που πιέζει πια, έχει μεταφέρει το σκηνικό πάνω. Ο Φορτούζη μένει πάντα μακριά, κάπου στο κέντρο του γηπέδου περιμένοντας για κάποια κόντρα. Το κόρνερ για την ΑΕΚ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά εξ επαφής, ισοφάριση το 1-1. Από τον Κώστα Κατσουράνη που τρέχει να συγχαρεί ποιον. Ο Μόρας ήταν εκεί. Ο Μόρας πρέπει να ήταν γιατί κεφαλιά πάσα. Προφανώς ο Μόρας είναι στο δεύτερο δοκάρι στο κόρνερ. Γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι. Βάζοντας ουσιαστικά οι δύο υψηλόσωμοι παίκτες της ΑΕΚ, τον Αμπάρη στη μέση, ο οποίος τρέχει από τη μία πλευρά στην άλλη, και ο Κατσουράνης είναι αυτός που ισοφαρίζει 1-1. Εκεί πια που πήρε βέβαια την μπάλα, στο 71 που έχουμε πατήσει πλέον, δεν ήταν δυνατό να χαθεί το γκολ για την ΑΕΚ. Δείτε εδώ, από το κόρνερ, ο Μόρας πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι, εξ επαφής ο Κατσουράνης, χωρίς goalkeeper πια, ούτε καν αμυντικό μπροστά του, σε άδειο τέρμα. Βγάζει για τον τελείωσα ο Μαρκάρη στο Κόντι. Μπροστά για το Σοάρες. Ο Βραζιλιάνος την έχει σε καλό σημείο για τη σέντρα. Την πραγματοποιεί. Το γύρισμα πάνω στην αγκαλιά του Αμπάρη. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Χαμένη από τον Λιμπερόπουλο εδώ. Το φάουλ για την ΑΕΚ σε καλό σημείο με τον Σέζαρ.
που έχει πάρει φορά να εκτελέσει με τα αριστερό να σεντράρει. Το κάνει κεφαλιά, καταπληκτικό δεύτερο γκολ από τον Κατσουράνη. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Κατσουράνης είναι μια ομάδα μόνος του. Πιάνει στον ύπνο δεύτερη φορά όλο τον Ηρακλή, βγαίνει στο πρώτο δοκάρι και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ στο 78. Σε ένα παιχνίδι που όπως και αυτό του πρώτου γύρου είναι συγκλονιστικό, μέχρι στιγμής πηγαίνει προς την ίδια πλευρά, αλλά έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο. Θα υπάρχουν σίγουρα και 3-4 λεπτά καθυστερήσεων. Την κίτρινη στο Σοάρες τώρα. Αλλαγή για τον Ηρακλή, ο Παπαποστόλου θα περάσει τον αγώνα στη θέση του Ηλία Πουσανίδη. Ο Σεγκυρί, η μπάλα είναι πίσω για τον Αμπάρι. Αλλάζει πάλι με το Γάλλο κεντρικό αμυντικό. Έχει βρει μπάλα και στο χέρι του Σοάρες. Τώρα δεν ξέρω γιατί φωνάζει ο Ιωάννου στον Τεροβίτσα για να βγάλει εδώ δεύτερη κάρτα στο Σοάρες. Την πήρε λίγο πριν για φάουλ. Σε μια αγωνιστική που ξεκινάει με φοβερή παραγωγικότητα. Σέζαρ και Λιμπερόπουλος εδώ, 2-2. Και απ' την άλλη ανέβηκε ο Ίβιτς, αλλά θα ήταν offside. Γι' αυτό διαλέγει ο Σέζαρ τον Λιμπερόπουλο που δεν καλύπτεται, όπως λέει ο βοηθός. Σηκώνει τη σημαία, δείχνει και τον Νίκο Λιμπερόπουλο offside. Ο Ίβιτς ήταν σίγουρα κάλυπτος. Για να δούμε. Όχι βέβαια, κανένα offside. Εδώ δείτε. Τουλάχιστον ένα μέτρο, ένα. Όχι βέβαια, κανένα offside. Εδώ δείτε. Τουλάχιστον ένα μέτρο, 1,5 μέτρο πίσω είναι ο Λιμπερόπουλος που είναι μόνος στην περιοχή. Δεν μπορώ να πω πίσω, δέχτε. Εντάξει, ο ΑΕΚ ξέρουμε τι ομάδα είναι και... Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε μια ομάδα καλή, πειθαρχημένη, οργανωμένη. Μας πίεσε ιδιαίτερα στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου και μετά, όταν το σκορ ήταν 1-0 υπέρ μας, και κατάφερε αυτή η πίεσή της να την μετουσιώσει σε γκολ.